Με θέματα που διάλεξε στην τύχη το σύστημα του Υπουργείου Παιδείας, χωρίς να υπάρχει ενιαίος βαθμός δυσκολίας για όλα τα σχολεία και με ύλη που σε αρκετές περιπτώσεις δεν ανταποκρινόταν σε αυτή που διδάχθηκε, ξεκίνησαν σήμερα οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στα Λύκεια με σημείο αναφορά στην Τράπεζα Θεμάτων. Η αυλαία βρήκε τους εκπαιδευτικούς να μιλούν για πλήρη απαξίωσή τους και τους μαθητές σε κατάσταση πανικού. Δεν τα επιλέγουμε, τα βγάζει. Το κουμπί βγάζει τρία θέματα σε ό,τι αφορά τα μαθήματα του λόγου. Και βγάζει 6 σε ό,τι αφορά τα μαθήματα των θετικών επιστημών. Εγώ προσωπικά μπήκα στη διαδικασία της επιλογής των τριών θεμάτων. Είδα ότι τα δύο ήταν εντελώς ασύμβατα. Το τρίτο ήταν κάπως συμβατό και μου έδωσε μια δυνατότητα παρέμβασης. Εάν δεν μου έδινε τη δυνατότητα παρέμβασης, για λόγους παιδαγωγικής ευθύνης και επιστημονικής σοβαρότητας, θα έγραφα πρακτικό και θα άλλαζα τα θέματα. Πατάς το κουμπί και ελπίζει να είσαι τυχερός όσον αφορά τον βαθμό δυσκολίας των θεμάτων. Οπότε καταλαβαίνετε ότι δεν υπάρχει και ισονομία όσον αφορά τα παιδιά τα οποία ανήκουν στην ίδια τάξη, στην ίδια βαθμίδα και καλούνται να διαγωνιστούν σε πολύ διαφορετικά θέματα, τα οποία άλλα ενδεχομένως να είναι μια βαθμό δυσκολίας normal και άλλα να, είναι ένα πολύ ψηλό βαθμό, να έχουν ένα πολύ ψηλό βαθμό δυσκολίας. Τα παιδιά είναι παγωμένα, είναι προβληματισμένα και δεν ξέρουν και πώς εξελιχθεί αυτό το πράγμα. Από την Τράπεζα Θεμάτων μπαίνουν τα μισά θέματα και οι καθηγητές επιλέγουν το υπόλοιπο μισό, με την εκπαιδευτική κοινότητα να προβλέπει ότι τα αποτελέσματα θα φέρουν τη δυσάρεστη έκπληξη ενός μεγάλου ποσοστού μαθητών που δεν θα καταφέρουν να περάσουν την τάξη. Το σίγουρο είναι ότι δεν είναι μια ομαλή διαδικασία, δεν είναι μια normal κατάσταση και δεν είναι μια διαδικασία η οποία μας τιμάει σαν εκπαιδευτικού ή σαν εκπαιδευτικό σύστημα σε αυτή τη χώρα. Δηλώνουμε ότι αυτό το μέτρο δεν πρόκειται να το αφήσουμε να διαρκέσει όπως καταργήθηκε το 2013, θα καταργηθεί και την επόμενη χρονιά. Δυστυχώς δοκιμάζονται τα παιδιά φέτος. Περιγράφοντας, όπως είπαν, την αναλγησία και την άδικη στάση του Υπουργείου προς τους μαθητές, οι καθηγητές καυτηρίασαν και την επιλογή οι μαθητές της Τρίτης Λυκείου, που επί 2 χρόνια διδάχθηκαν λόγω καραντίνας μέσω διαδικτύου, όχι μόνο να δώσουν πανελλαδικές χωρίς να γίνει οποιαδήποτε περικοπή στην ύλη, αλλά να εξεταστούν και σε απολυτήριες εξετάσεις και μάλιστα πριν από τις πανελλαδικές, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει για τον αποπροσανατολισμό και τη ροή του διαβάσματός τους για την εισαγωγή τους στα πανεπιστήμια. Είναι μια από τις πλέον αδικημένες φουρνιές παιδιών των τελευταίων δεκαετιών, δυστυχώς με όλα αυτά που έχουν συμβεί. Ελπίζω τουλάχιστον πηγαίνοντας προς Πανελλήνιες να γίνει κάτι το οποίο θα απαλύνει και θα χαλαρώσει όσο γίνεται την προσπάθεια των παιδιών, ούτως ώστε να μην ζήσουμε δραματικές καταστάσεις μέσα από τη διαδικασία των πανελλήνιων εξετάσεων. Οι εξετάσεις για τους μαθητές της 1ης και 2ης Λυκείου ολοκληρώνονται στις 15 Ιουνίου, ενώ για τους μαθητές της 3ης στις 31 Μαΐου, καθώς στις 2 και 3 Ιουνίου ξεκινούν οι πανελλαδικές. Στα γυμνάσια η εξεταστική περίοδος είναι από 1 έως 15 Ιουνίου, ενώ και τα δημοτικά σχολεία κλείνουν στις 15 του Ιουνίου.